Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα βίντεο σήμερα, ένα θέμα, το οποίο νομίζω είναι πολύ χρήσιμο και για γυναίκες, αλλά και για άντρε. Ε, ο τίτλος που έχω γράψει είναι «Δεν πιστεύω πια στον έρωτα και στην ερωτική αγάπη», που αυτή είναι η κατάληξη μιας γυναίκας μετά που ταλαιπωρηθήκε αρκετά στη ζωή της. Νομίζω όμως ότι το ίδιο θα μπορούσαν να αναφωνήσουν και αρκετοί άνδρες το ότι δεν πιστεύω πια στην ερωτική αγάπη και ζω τη ζωή μου χωρίς να έχω οποιαδήποτε πεπίστη ότι θα μπορούσα να ζήσω έναν έρωτα όμορφο, αγνό, πηγαίο και να έχω μια ερωτική αγάπη υγιή και έναν δεσμό στενό και συναισθηματικά ασφαλή. Θα διαβάσω την ιστορία θα αναφωνήσω πρωτού τη διαβάσω πώς ζούμε έτσι τις ζωές μας, βρε παιδιά. Πώς ζούμε έτσι τις ζωές μας. Γεια σου, Θέκλα. Χαίρετε. Σε παρακολουθώ καιρό, κάποιο καιρό τώρα και έχω καταλάβει τόσα πολλά για τις επιλογές μου. Αφορμή για να σου γράψω αυτό το mail είναι το βίντεο με την κοπέλα που παντρεύτηκε από συμφέρον. Σας υπενθυμίζω ένα βίντεο που θα βάλω, την περιγρα... θα βάλω, στην περιγραφή του βίντεο το link για να το δείτε για μια κοπέλα που παντρεύτηκε χωρίς αγάπη, παντρεύτηκε για οικονομικούς λόγους. Κουρασμένη η κοπέλα αυτή από στιρήσεις. Είναι πολύ κρίμα, αλλά την καταλαβαίνω. Τώρα δούμε τι θα μας πεις εσύ. Την κατάλαβα, οι φίλοι ακούγοντας εκείνο το βίντεο, παρακολουθώντας εκείνο το βίντεο, δείχνει να καταλαβαίνει την κοπέλα που παντρεύτηκε με σκοπό την οικονομική ασφάλεια, με κίνητρο την οικονομική ασφάλεια και όχι τον έρωτα και την ερωτική αγάπη, γιατί ούτε και αυτή η ίδια δεν πιστεύει πια στον έρωτα και την ερωτική αγάπη. Α πω για μένα όμω. Έχω κάνει δύο γάμου παίρνοντα και δύο διαζύγια. Από τον πρώτο, χωρί παιδιά. Η πρώτη μου επιλογή ήταν ένα άνθρωπο εκτό πόλη. Η πατριαρχία είναι πολύ έντονη στην οικογένειά μου. Ο πατέρα μου κακοποιητικό σε πολλέ μορφέ άσχημες καταστάσεις στο σπίτι με τη μαμά μου. Ονειρευόμουν να φύγω. Δεν πέρασα πουθένα στις εξετάσεις, οπότε κάπως τα έφερε ο χρόνος και άρχισα να εργάζομαι κι εγώ στη δουλειά του πατέρα μου. Και εκεί που θα ελάφρυνα τη μαμά μου, την έκανε πέρα και η δουλειά δεν είχε τελειωμό. Δεν μιλάμε φυσικά για ωράρια, ούτε για ρεπό, ούτε καν για μισθό. Μετακομίσαμε με το που τελείωσα το Λύκειο και για δύο χρόνια βγήκα ελάχιστε φορέ. Κυρίω δούλευα. Δούλευα ακόμη και νύχτε για να προλάβω. Δούλευε και χωρί να πληρώνουνε εκεί. Άρα ήταν ξεκάθαρη δουλεία, δεν ήταν δουλειά. Κάποια στιγμή, φτάνοντα το τέταρτο καλοκαίρι, γνωρίζω τον πρώτο μου άντρα. Είχα πάει στο χωριό του για να δω μια συμφιτήτριά μου. Ε, ε, λέει σε κάποια φάση κοπέλα ότι σπούδαζε μια ξένη γλώσσα τα απόγευμα. Ήταν πολύ όμορφα όλα. Προσπαθούσαμε να βρισκόμαστε τα Σαββατοκύριακα, εδώ ή εκεί, οπότε είχα κάτι να περιμένω να ξεφεύγω. Ένα χρόνο μετά, καταλαβαίνω ότι απλήρωτη στη δουλειά, που όλο κάτι είχα να μάθω, οπότε γι' αυτό και δεν δικαιούμαι να πληρωθώ, δεν έβγαζε πουθενά. Όχι, αγάπη μου, είναι εκμετάλλευση να δουλεύει τέσσερα χρόνια χωρί να πληρώνεσαι. Μπορούσα να σε πληρώσω πιο λίγο από κάποιον εξειδικευμένο, όχι να δουλεύει τζάπα. Ανακοινώνω ότι θα ψάξω κάτι άλλο και ευτυχώ δεν άργησε να γίνει γιατί ήδη υπήρχε πολλή ένταση στο σπίτι και τα πράγματα έχουν... Και εγώ είχα αρχίσει να κεκαιδίζω. Να κεκαιδίζω νομίζω σημαίνει να τρελαίνεσαι κάτι τέτοιο. Με τον πρώτο μου ήδη μισθό μετακομίζω με τη δικαιολογία ότι σε λίγο καιρό θα ερχόταν και ο φίλος μου. Να μην στα πολυλογώ, μείναμε μαζί. Ήταν σωματόδης και πραγματικά ένιωθω ότι είχα βάλει ένα φράχτη μεταξύ εμένα και του πατέρα μου. Εδώ θα σου πω ότι υπάρχουν πολλοί άνδρες οι οποίοι είναι σωματώδεις, και δεν είναι καθόλου προστατευτική προ τη σύντροφό του. Και άλλοι άνδρε που να είναι μικροκαμουμένοι, να είναι και να είναι εξαιρετικά ψυχικά και συναισθηματικά προστατευτικοί. Δεν παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση για το ψυχικό παράστημα. Το εξωτερικό ανάστημα δεν έχει να κάνει με το ψυχικό ανάστημα και παράστημα. Είχε και ο φίλο μου εντάσει. Εγώ έβγαζα τότε τρει φορέ το μισθό του. Υποτιμούσε συνέχεια τη δουλειά μου, έλεγε πω παίρνω τζάμπα λεφτά και πω η δική του ήταν δυσκολότερη. Οπότε δεν έκανε τίποτα απολύτως στο σπίτι. Μα τι αγαπητικός άνθρωπος, αγαπητικότατος. Ούτε καν βγαίναμε πια. Είχε πάρει πολλά κιλά και όταν πήρα κι εγώ εξεθουσιάστηκε. Και είπε, επιτέλους έχει αρχίσει να μου ταιριάζει. Τι ωραία. Γινόμαστε εμεί ασίδωτοι με το φαγητό, παχαίνουμε, παχαίνουμε, παχαίνουμε ει βάρο τη υγεία μα και μετά χαιρόμαστε να παχύνει και ο σύντροφό μα για να μα ταιριάζει. Ωραιότατα. Αυτό κι αν είναι. Νέκρι, ε έναν πολλά και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι απλώ βουλεύτηκε. Έκανε μόνο χρέη, δεν βγαίναμε, το σεξ άφαντο. Τέσσερα χρόνια μετά και εφόσον είχαμε παντρευτεί, είχε κουραστεί να κάνει σεξ μαζί μου. Άστα. Τέσσερα χρόνια σχέσει και μετά το γάμο κουράζει το άντρα να κάνει σεξ με την γυναίκα του. Όχι αγάπη μου, δεν σε ήθελα. Και όταν γινόταν το σεξ, έπρεπε να παίζει και τσόντα παράλληλα. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν ένα ζευγάρι αγαπηκέται και έχει πραγματική ερωτική αγάπη και ουσιαστική σύνδεση <κυρίζει> δεν είναι λόγια που ταιριάζουν αυτά το α, «κουράστηκα να κάνω σεξ μαζί σου και πρέπει να έχει και τσόντα». Εκεί δείχνει ότι έχει χειδαϊστεί το πράγμα. Δεν υπάρχει αγάπη, τα, αγάπη ερωτική από την πλευρά του προς εσένα. Κάποια στιγμή τον πέτυχα να μιλάει στο ίντερνετ ήθελε να συμμετέχω κι εγώ, τάχα μου θα κάναμε κάτι μαζί. Βρήκε και ζευγάρι για να βρεθούμε όλοι μαζί. Δεν έγινε ποτέ. Αγάπη μου, αντιλαμβάνεσαι πώς η ζημιά ψυχική και συναισθηματική και ηθική έπαθε με αυτή την ιστορία, ώστε συνένεσες, έστω και αν δεν το έκανε το να βρεθείτε ερωτικά με ένα άλλο ζευγάρι. Δυο ναι, άνθρωποι που μόλις παντρεύτηκαν, που είναι τέσσερα χρόνια μαζί, που αυτό έχει βάλει κιλά, 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 κιλά και βαριέται να κάνει σεξ μαζί σου. Και άμα κάνει σεξ μαζί σου, πρέπει να υπάρχει και τσόντα να παίζει παράλληλα και σου προτείνει μετά για να ανανεωθεί η ερωτική σα ζωή να πάτε με άλλο ζευγάρι. Πραγματικά αυτά είναι ενδείξει ότι σίγουρα, αποδείξει ότι σίγουρα αυτό ο άνθρωπο δεν σε αγαπούσε ερωτικά. Σίγουρα και ότι ένα κακοποιητικό γάμο. Συναισθηματικά κακοποιητικό γάμο. Όταν χωρίσουμε, όταν χωρίσαμε, φεύγοντα, μου είπε ότι επίτηδε δεν ήθελε να βγαίνουμε για να μην μαζεύουμε μαζί. Κρίμα γιατί τον αγάπησα. Κάποτε διασκεδάζαμε, κάναμε όνειρα, κλεβόμαστε. Όχι, κάποτε ήσουν ένα κακοποιημένο παιδί στην οικογένειά σου, συνεξαρτώμενοι από του γονεί του σου. Δούλευε σαν το σκλάβο απλήρωτη τέσσερα χρόνια, χωρί εξόδου, χωρί φυσιολογική ζωή μια εφήβου. Οπότε, όταν βρέθηκε αυτό να σου μιλήσει καλά και να προσπαθήσει να σε κερδίσει εσύ πίστηκε ότι πρόκειται για αγάπη. Ενώ στην ουσία μπήκε σε μια σχέση με έναν άλλον κακοποιητή. Ίσως και χειρότερο από τους γονείς σου. Ξέρεις, μερικές φορές τις ερωτικές σχέσεις ονειρευόμαστε μόνοι μας και λέει ο άλλος ναι, 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 συμφωνώ και νομίζουμε ότι κάνουμε κοινά όνειρα. Θέλει προσοχή, ειδικά αυτή οι μεγάλοι έρωτα που ξεκινάνε σε πολύ νεαρή ηλικία και έχουν και ω έξτρα κίνητρο να φύγουμε από μια οικογένεια που δεν είναι τη προκοπή. Χωρίζω έχοντα πολλά χρέη και βγαίνει ο μήνα δύσκολο. Γνωρίζω το δεύτερο άντρα μου, ίσω μισθό. Καταλάβαινε τη δουλειά μου, το ωράριο. Μετά από μερικού μήνε μου προτείνει να μείνω μαζί του για να μειώσω τα έξοδα μου. Λοιπόν, εγώ να πω ότι Χώρισε έχοντα πολλά χρέη. Ο μήνα σου έβγαινε δύσκολα. Δεν έκανε ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει τα τραύματα που σου άφησε ο πρωτό σου γάμο. Δεν έκανε ψυχοθεραπεία για να λύσει τα ζητήματα με την οικογένειά σου και τον τρόπο τον κακοποιητικό με τον οποίο μεγάλωσε. Και πα τον επόμενο άντρα. Μετά από μερικού μήνε μου προτείνει να μείνω μαζί του για να μειώσω τα εξοδά μου. Είχαμε κοινά, κάναμε ταξίδια. Δεν ξέρω αν τον αγάπησα τόσο πολύ. σω πιο προσεκμένα. Ένιωθω ότι ήμασταν ίσοι. Είχα, είχα τα χρήματά μου και αυτό τα δικά του. Ο καθένα το έξοδά Χωρίς Χωρί ενίκιο ήμουν άνετα. Είχα φυσικά ακόμα τα χρέη. Στην κρίση μείναμε άνεργοι. Ξόφλησα με την αποζημίωση, αλλά ήμουν τα πί. Πλέον με συντηρούσε αυτό. Φαντάζομαι μιλά για την κρίση του 2011, δεν είναι. Και εγώ φυσικά δεν είχα απαιτήσει. Πολύ μεγάλη και άτεκνη για να βρω καινούργια δουλειά. Βοηθάω μια φίλη με το μωρό τη και παίρνω κάτι. Παντρευόμαστε και στου δύο μήνε μου λέει πω οι δικοί μου με πέταξαν και πω ήταν καλύτερα να στραφούμε προ τη δική του οικογένεια. Μένω έγκυο και μένω στο σπίτι. Να μην στα πολυλογώ, μετά το δεύτερο παιδί, αντί να βοηθήσει κάπω, έμεινε περισσότερο αμέτωχο. Μου έλεγε πω αν θέλω να συμμετέχει, θα πρέπει να συντηρώ το σπίτι στα μισά, ό,τι έχω γίνει μάνα πια. Τι να σχολιάσω. Δεν είχε καθόλου συνέστηση για τη γυναίκα του, ούτε τα μετρούσε όλα με τα χρήματα. Με άφηνε στο σπίτι μόνη με τα παιδιά και έφευγε. Ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία και συμφώνησε, γιατί φυσικά ούρλιαζα πια στο σπίτι από την κούραση, τα ξενύχτια για την εξάντληση. Εκεί, δυόμιση χρόνια μετά, παίρνω την απόφαση να χωρίσω. Βρίσκω δουλειά και στου πέντε μήνε φεύγω με τα παιδάκια μου. Φυσικά έχοντα βοήθεια από τη μαμά Λίγο μετά τα 40. Άρα λίγο μετά τα 40 χωρίς και από το δεύτερο σοβά με τα παιδιά σου. Έχοντας να κάνω σεξ 4 χρόνια ανά εξάμεινο περίπου και 1,5 χρόνο χωρί, 20 χρόνια να προσπαθώ δύο φορές να πετύχει, πίστηκα ότι είναι καθαρά βιολογική ανάγκη. Βεβαίω το σεξ είναι καθαρά βιολογική ανάγκη, εννοείται. Ξυπακούεται. Το σεξ είναι καθαρά βιολογική ανάγκη. Ο έρωτα είναι κάτι διαφορετικό από το σεξ. Αλλά δύο άνθρωποι μπορεί να κάνουν σεξ χωρί να είναι ερωτευμένοι και δύο άνθρωποι μπορούν να κάνουν σεξ και να είναι ρουδευμένοι. Ότι οι άντρε έχουν μάθει μόνο να παίρνουν παρτάκιδες και βολεψάκιδε. Αυτή είναι η άποψή σου που για του άντρε μετά το δεύτερο διαζύγιο. Ότι το δικό του σκεπτικό, του συμφέροντο είναι καλύτερο γιατί δεν μπονάει. Οπότε, δύο μήνε μετά που χώρισα, αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω σεξ. Άλλυστα. Δηλαδή, ούτε και στο δεύτερο σου γάμο κάνει σεξ. Ξέρει, οι ναρκισσί πολλέ φορέ τιμωρούν τα θύματα του με το να του στερούν το σεξ. Αν καταλάβει ένα άνδρα σου κακοποιητή, ότι στη γυναίκα αρέσει το σεξ, μπορεί να σου το στερεί. Πώ επίση και μια γυναίκα ναρκισσό, κακοποιητική, αν καταλάβει ότι στον άνδρα τη αρέσει το σεξ, μπορεί να το στερεί για να τον τιμωρεί. Υπάρχουν και γυναίκε ναρκισσέ, να μην το ξεχνάμε. Δεν ανεχόμουν ούτε τα κατά αγγίγματα. Άρχισα να συχαίνομαι από ότι σκέφτηκα όλο αυτό ήταν λάθο, ότι απλώ πρέπει να γίνει. Εννοεί ότι από την αγαμία άρχισε και παρανοούσε. Δηλαδή, και κατά να αγγίξει κάποιο, ενοχλεί Έτσι το καταλαβαίνω πώ το γράφει. Ξεμπλόκαρα έναν που είχε δείξει ενδιαφέρον δύο χρόνια πριν και, στο καφέ, και στον καφέ που ήπια με του ζήτησα να κάνουμε ένα απλό σεξ. Προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι όλα κρέα, αλλά δεν άκουγα τίποτα. Δεν πίστευα πια στους έρωτες. Θα ήταν οι τυχαίοι που θα έκαναν αυτό που ξέρουν. Αν το ξέρουν κι όλες. Εννοείς ότι οι άνδρες με τους οποίους θα έκανε σεξ θα ήταν τυχαίοι και μπορεί και να μην ήξεραν να κάνουν σεξ. Ήταν πραγμα... Βρεθήκαμε δύο-τρεις φορές. Ήταν πραγματικά τόσο γλυκά όλα. Με πρόσεχε πολύ και ήταν όλο γλυκό Πρώτη φορά στη ζωή μου άκουγα πόσο ομορφή είμαι. Ήθελε να τηλεφωνιόμαστε το πρωί για καλημέρα ενώ μου άρεσε όλο αυτό, δεν δεχόμουν με τίποτα να το κάνω. Δεν ήθελα την καθημερινότητα κανενός, Θέτα για λίγο. Όποτε μπορούσα και είχα διάθεση. Φυσικά έφυγε. Πάλι χωρίζει από δεύτερο γάμο και πάλι δεν κάνει ψυχοθεραπεία μετά που θα χωρίσει. Έκανε ψυχοθεραπεία προφανώ μέχρι να βρει τη δύναμη για να χωρίσει και μετά θεώρησε ότι δεν τη χρειάζεσαι πλέον. Η ψυχοθεραπεία είναι εξαιρετικά χρήσιμη, ειδικά μετά που γιατί τότε είναι η πιο γόνιμη περίοδος για να αντιληφθούμε τα ζητήματά μας, να αντιληφθούμε τα δικά μας ψυχολογικά προβλήματα ή τα δικά μας ψυχικά ελλείμματα και να κάνουμε ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό μας μετά από ένα χωρισμό. Άρα σε αυτή την περίπτωση ίσως συνάντησε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να σου δώσει τρυφερότητα και ερωτική αγάπη, αλλά εσύ επειδή τόσο πονεμένη και τόσο απογοητευμένη, δεν το δεχτήκε. Έκλαψα αρκετά Σήκωσα όμω το κεφάλι και πήγα παρακάτω. Το σεξ είναι εύκολο. Όταν κινείσαι έτσι και βλέπουν τον καθρέ... το καθρέφτισμά του, ακού και τι σκέψει του. Εννοεί όταν του λες ότι θέλει μόνο σεξ, άρα περισσότεροι άντρε θέλουν μόνο σεξ, ακού και τι σκέψει του. Γιατί σου λένε αυτή είναι στη δικιά μα, θέλει μόνο σεξ. Άκουσα τι βλακίε και έμεινα ψυχρή και διάφορη. Κάποιο κάποτε μου είπε, θα είσαι το πτανάκι. Χα, σκέφτηκα. Δεν σου τα είπαν καλά. Εσύ θα είσαι το. Έτσι λοιπόν πήραν το όνομά του. Οι αδιάφοροι. Χωρί καθημερινότητα. Μία ημέρα το μήνα. Μερικέ ώρε. Κάνα που έγιναν πιο πιστικοί δεν του ξαναείδα. Κάποιοι θύμωσαν. Ήμουν όμω ξεκάθαρη από την αρχή. Δεν του έκρυψα κάτι. Πίστευαν ότι με ενδιαφέρον θα μπορούσαν να το αλλάξουν. Ξέρεις, μερικοί άνδρες, αν η γυναίκα πάει και πει εγώ θέλω μόνο σεξ, μπορεί εκεί να... να, ανταγωνιστούν τη γυναίκα και να της πούμε θες μόνο σεξ από μένα, εγώ θα σε κάνω να με Μπορεί δηλαδή να μην είναι ξεκάθαρη ένδειξη δική του ερωτική επένδυση στο να προσπαθούν να σε κάνουν να τους ερωτευτής. Αλλά έτσι όπως, τα, όπως λειτουργεί ο μου, ήταν ένας φαύλος κύκλος. Πέρασε 1,5 χρόνος, βαρέθηκα. Αποφάσισα να μην βγω από το σπίτι και για κάποιου μήνε, όσο και αν το ήθελα, έκανα άλλα διάφορα. Ταινίε, συμμαζέματα. Εξάλλου είχα να το αντιμετωπίσω αυτό μία φορά το μήνα που έπαιρνε τα παιδιά. Είχα γίνει ρομποτάκι. Άλλωστε η καθημερινότητα μου ήταν πολύ γεμάτη. Αν έφτασε το σημείο να φροντίσει τα παιδιά σου, να εργάζεσαι, και είτε μία φορά το μήνα που έπαιρνε πρωί σου τα παιδιά, τότε να δει τι θα κάνει με το χαμένο σου χρόνο. Δοκίμασε και το να κάνει σεξ χωρί συνέστημα. Και μετά δοκίμασε να περνά και το χρόνο σου, δημιουργικά συμμαζεύοντα το σπίτι, καθαρίζοντα κλπ. μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Μετά από μήνε, τυχαία, μια παλιά πλατωνική αγάπη έκανε ένα σχόλιο σε μια φωτογραφία μου. Είμαστε χρόνια φίλοι στο Facebook και ο καθένα με τη ζωή του. Δεν ασχοληθήκαμε ποτέ. Μιλήσαμε λοιπόν και κάποια στιγμή βγήκαμε. Ήταν όλα τόσο ήρεμα μέσα μου. Ένιωσα και πάλι μικρό κοριτσάκι. Μα, μας άρεσε και ξαναβγήκαμε. Δεν σου κρύβω πως μόλις κατάλαβα την αμοιβή έλξη, ξεκίνησα και με αυτόν την ίδια ξύλα, δεν δηλαδή θα εξηγήσω ότι εγώ είμαι μόνο για σεξ και ξέρω εγώ, από την αρχή, ότι όλα θα είναι για λίγο. Μόλις κατάλαβα ότι την πατάω, του το ξέκοψα. Μωρό μου, άρχισες και λειτουργούσες σαν πολλού άνδρε. Έβαλε τον εαυτό σου στη διαδικασία να λειτουργήσει ένα άνδρα παίχτη. Ε? Mm. Δεν έκλαψα, γιατί δεν υπάρ, υπάρχουν δάκρυα πια, αλλά πικράθηκα πολύ, νιώθοντα ότι ο φόβο μου ήταν τεράστιο. Δεν ήθελα να ξυπνήσει τίποτα μέσα μου. Αυτό είπατε. Σε φάθε φοβία τη ερωτική αγάπη, την οποία στην ουσία δεν είχε βιώσει και ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά από μία μέρα μου έστειλε ένα ολόκληρο κατεβατό. Ήθελε πολύ να ξαναβρεθούμε και να τα βάλουμε κάτω. Να δούμε τι μπορούμε και τι όχι και γιατί. Να μάθει τι είναι αυτό που δεν θέλω. Πήγα σε μια ψυχολόγο για τα παιδιά γιατί είχαμε κάποια θέματα και αργότερα με ρώτησε πώ πορεύω με συστηματικά αυτά τα χρόνια. Τη τα είπα όλα και για την γνωριμία. Σχολίασα μάλιστα ότι μόνο αυτό θα μπορούσε να με πλησιάσει ίσω. Αυτό να η καρδιά μου. Σαν να ηρέμησε. Σχολίασε κι αυτή. Έτσι θα έπρεπε να γίνει. Δεν τη ρώτησα πολύ. Άρα τον κάτι σου, η διέστησή σου, όταν εσύ άρχισε να μιλά με αυτόν τον παλιό πλατωνικό έρωτα που πήγατε δύο φορές για καφέ και ένιωσε ηρεμία και νιώσε καλά, σου μίλησε για το ότι πρόκειται εδώ για έναν ακίνδυνο άνθρωπο. Ακίνδυνο να σε πληγώσει, ότι δεν ήταν άρκησος, δεν ήταν κακοποιητής, δεν ήταν το συνηθισμένο σου μοτίβο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ακούμε τον κατ' instinct μας και να αφουγκραζόμαστε πώς νιώθουμε σε μια νέα γνωριμία. Αν νιώθουμε καλά στην παρουσία του άλλου ανθρώπου, α, νιώθουμε ηρεμία, α, νιώθουμε ασφάλεια. Τώρα έχουμε αυτό που μπορούμε. Αγαπάω. Αλήθεια, νομίζω μέχρι τώρα ήταν όλα λάθος. Ότι τώρα σέβομαι το χρόνο μου, το χρόνο του, την ηρεμία μου, τη δική του. Κάθε φορά που βρισκόμαστε είναι τόσο όμορφα όλα. Έχουμε βάλει τα όρια μας. Λυπάμαι για τα τόσα ταραγμένα χρόνια που βίωσα, αλλά ίσως δεν θα ήμουν αυτή που είμαι τώρα. Νομίζω ταυτιζόμαστε πολλές μαζί σου και πολύ. Ακούγοντα την ιστορία τη κοπέλα, λοιπόν, δεν σκέφτηκα κάνει σωστό ή λάθο. Σκέφτηκα ότι είναι λυπηρό φυσικά, αλλά κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για τη δεδομένη στιγμή. Στη ψυχανάλυση, η οποία ήταν ομαδική, μα είπαν ότι κάποια στιγμή, μα είπαν κάποια στιγμή, ότι η αποφάση που παίρνουμε είναι για το καλό μα. Τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχει το αίσθημα τη αυτοσυντήρηση. Μακάρι να έκανα ψυχοθεραπεία νωρίτερα, ίσω να προλάβαινα πολλά λάθη. Είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένω. Αν έκανε ψυχοθεραπεία όταν έφυγε από του γονεί σου, αν έκανε ψυχοθεραπεία μετά τον πρώτο γαμό, αν έκανε μετά τον δεύτερο. Μέχρι τώρα σκεφτόμουν ότι είμαι το εύκολο θύμα για κάποιον που θέλει να πουλήσει έρωτα και να τριγυρνάει από εδώ και από εκεί και έλεγα δεν θα σα περάσει. Αλλά με αυτόν που βρίσκομαι τώρα, είμαι τόσο ήρεμη και τον πιστεύω. Έχουμε αυτό που μπορούμε. Τι λίγε μα στιγμέ, τηλέφωνα κάθε μέρα, ανυπομονησία για να βρεθούμε ξανά και ο προσγειωμένο πεπέρα. Η καθημερινότητα τρελή και την κατονούμε και οι δύο. Αυτή είναι μια όρημη αγάπη. Μια όρημη αγάπη. Τι ωραία. Κάναμε και τις δικές μας συνεδρίες και βάλαμε τα όρια μας. Μπράβο κόρη, μπράβο. Αυτό που έχει το τόσο διαφορετικό και καθησυχαστικό είναι ότι δεν κρίνει. δεν με κρίνει. Κουβεντιάζουμε και τα λύνουμε όλα. Δεν υπάρχουν εντάσεις. Η τόνη είναι ήρεμη. Είμαι πολύ χαρούμενη για σένα. Αυτό που με απασχολεί είναι πώς νιώθω τόσο καλά μαζί του. Τόσο φιλικά. Είναι γιατί τον ήξερα από μικρό. Τον αγάπησα τόσο παιδικά και πλατωνικά τότε. Στη φαντασία μου ήταν αυτός που βλέπω τώρα. Εκλάψα πολύ όταν χωρίσαμε και για χρόνια τον μου. Λέω δεν τυφλώθηκα από έρωτα. Ή φοβάμαι να το πιστέψω. Όχι, νομίζω ότι έχει συναντήσει έναν άνθρωπο... ο είναι, ε, δεν είναι κακοποιητής, δεν είναι ενάρκησος... είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και για πρώτη φορά γνωρίζει τι σημαίνει συνδέομαι με έναν άνθρωπο νορμάλ. Που έχει σεβασμό προ τον εαυτό του και προ τι γυναίκε. Έχει σεβασμό προ εκείνον και προ εσένα. Και προς τι σχέσει σα. Αγαπητή μου, πέτυχε στο τζόκερ. <laughs> Νομίζω ότι ζω. και χαίρομαι για σένα. Νομι... Και δεν το πέτυχε. Ήρθε όταν ήσουν έτοιμη. Ε? Νομίζω ότι ζω το τώρα όσο καλύτερα μπορώ. Συνειδητοποιημένα. Ξέρω να πάω παρακάτω σαν στρατιωτάκι και να πορευτώ στα κρύα μονοπάτια. Όμω θέλω να ζήσω εκείνη τη φαντασία και αυτό δεν με διαψεύδει. Αγάπη μου, μπορεί μια τέτοια σχέση που αυτό από ό,τι καταλαβαίνω να είναι στο σπίτι του με τα δικά του παιδιά, με τι δικέ του υποχρεώσει, με τι δικέ του δουλειέ. Εσύ στο σπίτι σου με τα δικά σου παιδιά, τι δικέ σου υποχρεώσει και τι δικέ σου δουλειέ. Όπου έχετε έναν έρωτα εφηβικό σαν 15χρονα που μιλάτε στο τηλέφωνο και στέλνετε μηνύματα και βρίσκεστε όποτε μπορείτε, μπορεί να είναι μια φορά το μήνα, δύο φορέ το μήνα, μια φορά την εβδομάδα, ξέρω εγώ, δεν είναι, δεν είναι κάτι, δεν είναι φαντασία. Είναι μια ερωτική σχέση στην οποία κύριο κίνητρο που συνδέει τους δύο ανθρώπους είναι η ερωτική αγάπη και η σεξουαλικότητα. Ούτε τα χρήματα, ούτε να του μαγειρεύει, ούτε να σου δίνει χρήματα, ούτε να τον πλένει, ούτε να του κάνεις πράγματα, ούτε να σου κάνει πράγματα. Συναντιέστε μόνο γι' αυτό ποθεί η ψυχή σας που είναι η συνδεσιμότητα μεταξύ σας. Δεν μου φαίνεται καθόλου κακή ιδέα, καθόλου κακή. Μου αρέσει η μοναξιά μου μέσα στο σπίτι, σε καταλαβαίνω. Δεν θέλω δεκανίκη. Εξάλλου για πολλά χρόνια ότι κάνω το κάνω μόνο μου και έτσι θα συνεχίσει. Το σπίτι θέλω να μείνει των παιδιών μου. Ίσως είναι σιγουριά ότι πατάω στα πόδια μου όταν κλείνει η πόρτα μου και είμαι στο κάστρο. Είμαι για φουλ ψυχανάλυση λες, αλλά δεν περισσεύει μία. Πόσο χαίρομαι για τα βίντεο σου, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Να είσαι πάντα καλά και να ξεκαρδίζεσαι με τις βλακίες εκείνων που σου μιλάνε άσχημα, γιατί μόνο αυτό τους αξίζει. Φιλάκια. Λοιπόν, και υπάρχει και μια υποσημείωση από κάτω που λέει αυτό που κατάλαβα στη ψυχανάλυση και μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι το μυαλό μου έκανε κενά, η μνήμη μου. Είχα κενά σε ό,τι διάβαζα. Έπρεπε να διαβάζω και να ξαναδιαβάζω για να καταλάβω μια παράγραφο. Δυσκολευόμουν να παρακολουθήσω μια ομιλία, μια συζήτηση. Ξεχνούσα το ότι είχα πει και στου καυγάδε δεν θυμόμουν τι λέγαμε. Αυτά ακούγονται σαν συμπτώματα τη σύνθετη διαταραχή μα τραυματικού στρες. Complex Post Traumatic Stress Disorder. Ξεχνούσα το τι είχα πει και στου καβγάδε, δεν θυμόμουν τι λέγαμε. Αυτό το έκανα εγώ, και εγώ, εγώ μου είπα. Από την παιδική μου ηλικία ταξίδευα το μυαλό μου γιατί ήθελα να με αλλού ακριβώ. CPTSD. Σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρε είναι αυτό το να ξεφεύγει από την πραγματικότητα και να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Εχπαίδευσα το μυαλό μου στα κηρύγματα του πατέρα μου να τον κοιτάω, αλλά να είμαι αλλού. Είδε ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι και έχω πολλά κενά στην παιδική μου ηλικία. Θυμάμαι κυρίω στιγμέ που ο πατέρα μου είχε φύγει από το σπίτι. Με πολλή προσπάθεια συγκεντρώθηκα τώρα πλέον. Το τώρα είναι τώρα. Τα παιδικά κενά βέβαια υπάρχουν. Λοιπόν, νομίζω ότι μας έδωσε την ευκαιρία να καταλάβουμε, να εντοπίσουμε και να σκεγγραφίσουμε πώ μπορεί ένας άνθρωπος, ένα αθώο άνθρωπο, ένα αθώο πλάσμα, ένα αθώο παιδί αγόρι-κορίτσι το οποίο μεγαλώνει άθελα σε μια οικογένεια που δεν υπάρχει αγάπη, ούτε μεταξύ των γονέων, ούτε μεταξύ γονέων και παιδιών, ή σε μια οικογένεια που δεν διδάσκεται η ερωτική αγάπη με ένα υγιή τρόπο, πώς μαθαίνει μέσα από τις ψυχοπαθολογικές έλξεις που βιώνει και τις λανθασμένες επιλογές εξαιτίας του ότι έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο και δεν έχει κάνει ψυχοθεραπεία για να το ανατρέψει, Πώ καταλήγει στο σημείο από εκεί που πιστεύει ότι ο έρωτα θα το σώσει από τα προβλήματά του και η ερωτική αγάπη, να φτάσει στο σημείο να μην πιστεύει στον έρωτα και να μην πιστεύει στην ερωτική αγάπη. Και να λειτουργεί αποσυνδεδεμένα, να αποσυνδέει το σώμα από το συνέστημα. Συμφώνησα μαζί σου όταν έγραψε ότι το σεξ είναι μια βιολογική λειτουργία. Ναι, βεβαίω, το σεξ είναι μια βιολογική λειτουργία. Είναι όμω πολύ πιο ευχάριστη η βιολογική λειτουργία και την απολαμβάνουμε πολύ περισσότερο όταν την κάνουμε μαζί με έναν άνθρωπο που υπάρχουν και ερωτικά συναισθήματα. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας, ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας θα έλεγα, το να διαχωρίσεις παντελώς το σεξ από το συνέστημα και να λες εγώ τώρα θα κάνω μόνο σεξ. Δεν θα συνδέομαι με τους ανθρώπους, θα κάνω μόνο σεξ, θα τους βλέπω ως αντικείμενα του σεξ, θα τους λέω αδιάφορους όπως είπες και θα γαμώ και θα ράνω που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Φυσικά λόγω τη συνθήκη σου με δύο παιδιά που τα μεγαλώνει μόνη σου και με τόσε ώρε εργασία, μια φορά το μήνα και να το κάνει και αυτό. Δεν πει ότι δεν μπορεί να πει κάποιο είναι ισχυριστή που είσαι ονεθισμένη στο σεξ και κάθε μέρα πήγαινε από τον έναν στον άλλον. Καμία σχέση. Απλώ προσπαθούσε με όσε δυνάμει ή όσα εργαλεία έχει στα χέρια σου να προστατεύσει τον εαυτό σου από περισσότερο πόνο, προσπαθώντα να ξε... Ξεμπερ... ξεκολλήσει, να ξεσυνδέσει από μέσα σου το σεξ από το συνέστημα. Υπάρχει σεξ χωρίς συνέστημα, ναι, το οποίο ικανοποιεί μόνο πολύ πρώιμα στάδια βασικής βιολογικής ανάγκης και υπάρχει και το σεξ με, δι... με συνέστημα, το οποίο ικανοποιεί και τα συναισθήματα. Ικανοποιεί και κομμάτια του πνεύματος και της ψυχής. Ποιο είναι το καλύτερο σεξ? Χωρίς αφιβολία, το καλύτερο σεξ είναι το σεξ που γίνεται με συνέστημα. Εννοείται όμως ότι ε, συγκρίνουμε σεξ με συνέστημα με καλή λειτουργικότητα και σεξ χωρίς συνέστημα με καλή λειτουργικότητα, έτσι, για να μην τα... Αν έχουμε ίδια τεχνικής δομής σεξ, ρε παιδί μου, εκείνο που είναι με συνέστημα θα είναι πιο ικανοποιητικό και φραντικό και για την ψυχή, όχι μόνο για το σώμα, παρά εκείνο που είναι χωρίς συνέστημα. Λοιπόν, φαίνεται ότι... Ε, αντέγραψε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνδρε. Όπω μου λένε πολλέ φορέ κάποιοι άνθ... άνδρε, δεν μου το έχω ρωτήσει αυτό. Yeah. Μπορώ να γίνω και εγώ Άρχισω. Μπορώ να γίνω και εγώ ναύτισο ώστε να με κοροϊδεύουν ναύτιση. Και λέω, Όχι, μωρό μου, και να προσπαθήσει να γίνει ναρκισός, δεν θα σου βγει στο τέλο. Και δεν θα είσαι ευτυχισμένο όταν γίνει ναρκισός. Είδε εσύ το διάστημα που του μιμήσουν. Που μιμήσουν αυτού του τύπου οι οποίοι χρησιμοποιούν τι γυναίκε μόνο σαν αντικείμενα σωματικής εκτόνασης και όχι ως ανθρώπους και που αποσυνδέουν παντελώ το σεξ από το συνέστημα, ότι δεν ήσουν ευτυχείς, ότι δεν ήσουν καλά. Όπως επίσης δεν ήσουν καλά και σε μια αρρωστημένη σχέση, όπως τον πρώτο σου γάμο και τον δεύτερο σου γάμο. Άρα ποιο είναι το νόημα και το μήνυμα που παίρνουμε από όλα αυτά, ψυχοθεραπεία, 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 ψυχοεκπαίδευση, αναγνώριση των δικών μας σχημάτων, για παράδειγμα αν έχουμε στοιχεία συνεξάρτησης, τα αναγνωρίζουμε, και τα παίρνουμε στη θεραπεία. Ε, στην ιστοσελίδα μου, θεκλαπιτρίνη.com, στην αρχική σελίδα, υπάρχει ένα άρθρο, που μέσα περίχει και ένα βίντεο που το διαβάζω, αλλά και ένα άρθρο γραπτό, στο οποίο καταγράφονται οι δωρεάν φορεί φορείς συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας που έχουμε βρει σε Κύπρο και Ελλάδα όταν κάναμε μαζί μια έρευνα εδώ στο κανάλι και ο καθένα μας έστειλε αυτά που ήξερε. Ε, σίγουρα και η ψυχοεκπαίδευση βοηθάει πολύ. Χαίρομαι πολύ για τη σχέση σου πρέπει να, έτσι, να, να, καθαρίσουμε λίγο το μυαλό μας και να ξεφύγουμε από κάποιες πεπατημένες οδούς. Ότι σχέση ερωτική και σχέση αγαπητική σημαίνει απαραίτητα να μένουμε μαζί με τον άλλο, να είμαστε 24 ώρες το 24 ώρα μαζί, να τρώμε μαζί, να μαγειρεύουμε μαζί, να πλένουμε μαζί, να λουζόμαστε μαζί, να κοιμόμαστε μαζί και να λουζόμαστε και όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας μαζί. Όχι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πλήρες πρόγραμμα φορτωμένοι με ευθύνε και υποχρεώσει, μπορεί να μην μπορούν και να μην θέλουν και να μην γουστάρουν να κάνουν μια σχέση με αυτή τη μορφή. Να, εάν όμω υπάρχει συμφωνία και από τα δύο μέρη και υπάρχει συμβατότητα, να αποφασίσουν να έχουν μια μονογαμική σχέση μεν, δηλαδή ο ερωτισμό του ενό να ασχολείται μόνο με τον ερωτισμό του άλλου, δηλαδή να κάνουν σεξ μόνο μεταξύ του και να φλερτάρουν μόνο μεταξύ του, να μην υπάρχουν άλλα πρόσωπα, αλλά να συναντιόνται αραιά και που και η επικοινωνία του η καθημερινή είναι μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων. Αυτό δεν σημαίνει πω δεν είναι ικανοποιητική σχέση. Αυτό δεν σημαίνει πω δεν είναι ολοκληρωμένη σχέση. Είναι μια σχέση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα, στι ανάγκε και στι υποχρεώσει των συμμετεχών. Δεν σημαίνει πω είναι ελεύθερη σχέση, ότι είναι αυτό που λέμε φίλοι και προνόμια. Αφήνουμε το ερωτικό συνέστημα να ανθίσει, Απλώς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκατοικήσουμε και να μοιραστούμε ένα σωρό προβλήματα. Και σκεφτείτε ότι πολλοί άνθρωποι σε πολύ νέα ηλικία και ίσως και λίγο μεγαλύτεροι μπορεί να είναι μετά από ένα-δύο διαζύγια, μπορεί να έχουν χρέη, μπορεί να έχουν παιδιά, μπορεί να έχουν εικόνια, μπορεί να έχουν υποχρεώσεις, ουσιαστικές υποχρεώσεις μέσα στη ζωή, μου, στη ζωή τους. Εγώ δεν τα έχω και λέω στη ζωή μου, δεν έχω εγώ και ακόμη. Και άμα έχω είπα δεν θα κάνω τη... τη τα, τα, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, μπορεί να έχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις στη ζωή τους που να μην υπάρχει χώρος και χρόνος για να μπει η συγκατοίκηση και θα περιπλακούν πάρα πολύ τα πράγματα. Αν ξέρω εγώ μια γυναίκα 40 χρόνων με μικρά παιδάκια πάει να συγκατοίκηση με έναν άλλον άντρα στην ηλικία της που και αυτός μικρά παιδάκια, όλη αυτή η καινούρια ιστορία να ανακατευτούν πρώην ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα γίνει ο τεράστιο κομφούζιο σε όλο αυτό το πράγμα. σω για κάποιου ανθρώπου ταιριάζει το να ζει ο καθένα στο σπίτι του, να αναλαμβάνει ο καθένα τι υποχρεώσει του, στην εργασία του, στην καθημερινότητα του, τα παιδιά του, τι ευθύνε που έχει δημιουργήσει, τα χρέη που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα και να μοιράζονται μαζί την ερωτική του ζωή χωρί αυτό να είναι κάτι το οποίο να το ξέρει ο κόσμο όλο, χωρί να συγκατοικούν, χωρίς να φέρνουν τα παιδιά τους να ανακατεύονται όλοι μαζί και να γίνονται όλες αυτές οι ιστορίες απείρου κάλους που βλέπουμε σε πολλούς γάμους που είναι δεύτερη και γάμη τρίτη για κάποιους που ο πρώην, μου, ο πρώην, μου, η πρώην σου, η πρώην σου, η πρώην μου όλοι ανακατεύονται, όλοι μπαίνουν μέσα, στο, μέσα στην ιστορία και κάπου χάνεται παντελώ και ουσία. Αγάπη ερωτική. Δεν είναι μόνο το να κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι, το να μαγειρεύεις, το να πλένεις, το να κάνεις δουλειέ μέσα στο σπίτι μαζί. Αυτό μπορεί να σκοτώσει κιόλα και η ρουτίνα να σκοτώσει κιόλα. Και τα συναισθήματα, ερωτική αγάπη είναι τα ερωτικά μου συναισθήματα, τι ερωτικέ μου σκέψει, την ερωτική πράξη, το σεξ, τον ερωτισμό μου να το διοχετεύω σε ένα πρόσωπο το οποίο διοχετεύει και εκείνο σε μένα το δικό του ερωτισμό και όλα αυτά. Να υπάρχει μεταξύ μα κατανόηση, συνεννόηση, συμφωνία, να είναι μονογαμική σχέση μα και να βρίσκουμε το χρόνο που να περνάμε όμορφα οι δυο μας, χωρίς να είναι ο ένας εμπλεκόμενος μέσα στη ζωή του άλλου, λόγω των συνθήκων και που ξέρει κάποιο μπορεί μια τέτοια σχέση αργότερα, ίσως μετά από 10 χρόνια, εάν διατηρηθεί, γιατί όχι, μετά από 20 χρόνια όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, φύγουν από το σπίτι και δεν ξέρω τι άλλο, μπορεί να καταλήξει και σε συγκατοίκηση. Αλλά πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας αυτά τα στερεότυπα ότι μόνο με τη συγκατοίκηση θα είμαι καλά, μόνο με το να γίνουμε ζευγάρι επίσημο έξω στην κοινωνία θα είμαστε καλά. Ας, ας, βάλουμε έτσι, ας, αξιολογήσουμε λίγο τις προτεραιότητες μας και τι είναι πιο σημαντικό για μας. Τι είναι πιο σημαντικό για μας. Να, να καλύψουμε τις συναισθηματικές και ερωτικέ και σεξουαλικές μας ανάγκες, να συνδεθούμε ουσιαστικά με έναν άνθρωπο που θα συνδεθεί και αυτό συναισθηματικά ουσιαστικά μαζί μας ή να κάνουμε άλλο ένα γάμο και άλλη μία μόστρα, σχέση μόστρα κλπ τη σκέψη σας θα ήθελα να διαβάσω τα σχόλια. Με πολύ αγάπη. Και η ψυχοθεραπεία μου ας βοηθάει να φτιάξουμε τα δικά μας ζητήματα, ούτως ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε δημιουργικά γνωρίζοντας άλλους ανθρώπους και όχι αντιδραστικά, γιατί υπήρχε μια φάση στην οποία είπε η κοπέλα ότι αμέσως όταν χώρισε από το δεύτερο της άντρα γνώρισε κάποιον ο οποίος φαινόταν ότι μπορεί να ήταν μια... ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να συνδεθεί μαζί τη με ένα υγιή τρόπο, αλλά αυτή τον έδιωξε γιατί λειτουργούσε από αντιδραστικότητα. Και αυτό το κάνουν και πολλοί άντρε. Και αν παρακολουθεί κάποιος άντρα αυτό το βίντεο που πιάνει τον εαυτό του να έχει αυτό το συμβαστικό μηχανισμό άμυνα και θέλει να το αλλάξει για να βιώσει τη χαρά, την ολοκλήρωση και το ωραίο συνέστημα τη ουσιαστική σύνδεση, ένα είναι ο δρόμο, μία είναι η ψυχοθεραπεία Και ψυχοεκπαίδευση φυσικά. Μα το εύχομαι όλου. Να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε ουσιαστικά. Αμή.